ενδεχόμενο κλιμάκωση των αντιδράσεων του σε περίπτωση κλιμάκωση και ενορχικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ μελετούν ήδη Λευκοσία και Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιάννη Κασουλίδη, εντάσσεται και η συνάντησή του τη Δευτέρα το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Ευάγγελο Βενιζέλο, στην Αθήνα. Καθώς, όπως ξεκαθάρισε, οι γεωτρήσεις στη Σένη θα συνεχιστούν κανονικά. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει ένας συντονισμός των διπλωματικών κινήσεων που γίνονται σε αυτήν τη φάση, να εξεταστούν ποια περαιτέρω μέτρα θα χρειαστούν στην περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επιτάπητο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα τεθεί τόσο το θέμα της μεταφοράς των τουρκικών προκλήσεων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και της προώθησης μιας σειράς κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή της προοπτική και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα και Λευκοσία αξιολογούν παράλληλα τις μέχρι σήμερα διεθνείς αντιδράσεις σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση και το κόστος στην Τουρκία, η οποία, όπως υπέδειξε και ο κ. Κασουλίδης, αξιοποιεί τις συγκαιρίες και τη στρατηγική της θέση στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών. Η διεθνής αποδοκιμασία έχει καταγραφεί. Οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν. Είναι αρκετό για να σταματήσει η Τουρκία? Πιθανώς ναι, πιθανώς όχι. Εδώ ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απολογήθηκε στην Τουρκία για τις αλήθειες που ανάφερε στο Χάρβαρντ λόγω των συγκυριών του παρόντος. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών απίφθινε νέα δραματική έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα, όπως αντιμετωπίσουν συλλογικά μαζί με την κυβέρνηση τις τουρκικές προκλήσεις. Η προσπάθεια εισαγωγής ζυζανίων στις σχέσεις της Κύπρου με ξένες χώρες, ο καθένας αναλόγως των δικών του ιδεολογικών προτιμήσεων, τελικά, πολύ λίγη ζημιά προκαλεί στην κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, αλλά πολύ μεγαλύτερη στην Κύπρο την ίδια. Ο κ. Κασουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην έργεια της αντιπολίτευσης και ειδικότερα το ΑΚΕΛ να ερμηνεύει, να συγκρίνει και να βαθμολογεί στη βάση των δικών του πολιτικών σκοπιμότητων τις δημόσιες αντιδράσεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβλέποντας κατά την έκφρασή του ότι όλοι αναγνωρίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων της. Με αποτέλεσμα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, να διαψευστούν αυθημερών τόσο από τη Μόσχα όσο και από τον Χέρμαν Βαρροπάη. Χαρακτηριστική είναι και η σπουδή να σημειώνουμε και να εξηγούμε την τάχα σιωπή του ενός και του άλλου και στη συνέχεια τα γεγονότα να διαψεύδουν αυτήν την κριτική μέσα από το ίδιο δελτίο ειδήσεων. Σε ό,τι τέλος αφορά στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ο κ. Κασουλίδης ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών όσο διαρκούν οι τουρκικές προκλήσεις. Εν όσο λαμβάνουν χώρα απειλές, εκβιασμοί και επίδειξη ισχύως. Γιατί η αρχή των διαπραγματεύσεων είναι ότι διεξάγονται με ίσους όρους. Και την ευθύνη κατέληξη θα τη φέρει ακεραία η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, καθώς για λογαριασμό της, όπως ίδια ισχυρίζεται, ενεργεί η Τουρκία.